ημέρα μνήμης για τις θυσίες του ελληνικού λαού για την ελευθερία, ημέρα αφύπνισης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λαού για την επανάκτηση της οικονομικής μας ανεξαρτησίας. Ναι στην πρόοδο του λαού. Η Ελλάδα αιμορραγεί και έλεσε αιμορραγούν. Δεν υπάρχουν λόγια, όλοι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ναι στην ελληνική κυριαρχία, η οποία κινδυνεύει σήμερα. Να πούμε ένα μεγάλο όχι πρώτα απ' όλα στην αστυνομοκρατία, στην τρομοκρατία την κρατική, η οποία επιχειρεί να εκβοβήσει τους πολίτες που διαμαρτύρονται. Η επέτειο στις 28 Οκτωβρίου γιορτάστηκε με λαμπρότητα και στην Κρήτη, χωρίς εντάσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα. Παρελάσεις σχολείων, συλλόγων και ενόπλων δυνάμεων και αντιπαρελάσεις πολιτών και φορέων που είπαν όχι στα νέα οικονομικά μέτρα εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Και πιστεύω ότι από την Κρήτη θα ξεκινήσει η Επανάσταση και θα τους έρθει από εκεί που δεν το περιμένουν. Αντίσταση στην ξένη επιδρομή και εισβολή. Ζούμε σε μια καινούργια κατοχή που έχει άλλο χαρακτήρα. Έχει το χαρακτήρα των μνημονίων και της Τρόικας που ελέγχουν το πώς θα ζήσουμε και το αν θα ζήσουμε. Στα Χανιά την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μανούσης Βολουδάκης. Η πλειοψηφία των παιδιών που παρήλασαν δεν έστρεψε το βλέμμα προς την εξέδρα των επισήμων. Ακολούθησε ειρηνική πορεία με συνθήματα κατά του μνημονίου, η οποία κατέληξε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Και στο Ρέθυμνο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στην παρέλαση, γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από πολίτες, φορείς αλλά και βουλευτές. Πρέπει όλοι να πάρουμε έμπνευση και να παραδειγματιστούμε από τον αγώνα κατά του ναζισμού και κατά του φασισμού. Πλέον ο εχθρός βρίσκεται και εντός των πυλών. Και θεωρούμε ότι έχει τεράστια ευθύνη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που ήθελε να δημιουργήσει σε όλη τη χώρα κλίμα γενικευμένης καταστολής. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γιώργος Τεργίου. Να ακολουθήσουμε τον ένα και μοναδικό δρόμο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της ανάπτυξης και της επανάκτησης της οικονομικής μας ανεξαρτησίας. Μετά την παρέλαση, η Ελμέ Ρεθύμνου προχώρησε σε ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας. Σε κλίμα ηρεμίας και με τις δέουσες τιμές, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Γιατί η δημοκρατία θέλει ανοχή, θέλει σεβασμό της διαφορετικότητας, θέλει προπάντων στήριξη και αλληλεγγύη. Πολίτες αποδοκίμασαν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, κύριο Κανδαράκη. Νομίζω ότι μια μέρα σαν τη σημερινή θα έπρεπε να είναι μια μέρα περίσκεψης για όλους μας. Χωρίς εντάσεις η παρέλαση και στην Ιεράπετρα. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας στην οποία πρωτοστάτησε ο βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ Κωστής Δερμιτζάκης.